Αριστοτρίτη, 12 Απριλίου 2022. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραίο θέμα μας έχετε σήμερα. Έχω ένα ωραίο θέμα ετοιμάσει σήμερα και ονομάζεται «Κορίτσια που δεν έχουν αγαπηθεί από τις μαμάδες τους». Και γενικότερα θα μιλήσουμε για τα τραύματα που μπορεί να μεταφέρουν στη ζωή τους οι άνθρωποι, ακριβώς γιατί δεν γέμισαν τις μπαταρίες τους της αποδοχής, της αγάπης, της κατανόησης κατά την παιδική τους ηλικία. Να πούμε ότι αυτά είναι έτσι, πάντα όλα τα vlog που κάνουμε είναι γενικά, δεν έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένα άτομα και καταστάσεις, μιλάμε γενικά και ψυχοεκπαιδευτικά, καθότι αυτό είναι και το θέμα μας, δηλαδή να παίρνουμε γενικά θέματα και να προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, τον πληροφορήσουμε και αν είναι δυνατόν να κατανοήσει κάποια στοιχεία της δικής μας επιστήμης πιο απλά και κατανοητά προκειμένου να μπορέσει και εκείνος να τα καταλάβει για τα δικά του τα θέματα ο καθένας. Και δεν τα λέμε για να βάζουμε ταμπέλες σε ανθρώπους, γιατί διάβασα ένα σχόλιο στο κανάλι, δεν ξέρω, πρώτη φορά αν είδα εκείνο το προφίλ να σχολιάζει. Μια κοπέλα έγραψε ότι η ψυχολόγος της είπε να μην παρακολουθεί τα βίντεο από το κανάλι μας, γιατί βάζει ταμπέλες στον εαυτό της. Ο σκοπός του βίντεο δεν είναι για να βάζει ο καθένας ταμπέλες στον εαυτό του. Ο σκοπός του βίντεο είναι για να προβληματιζόμαστε, να ενημερωνόμαστε, να ευαισθητοποιούμαστε και να προβληματιζόμαστε γύρω από διάφορα ψυχολογικά φαινόμενα και να τα παίρνουμε αυτά στη ψυχοθεραπεία μας. Επιλέγουμε ψυχολόγους οι οποίοι είναι ενημερωμένοι. Επιλέγουμε ψυχολόγους οι οποίοι γνωρίζουν τις καινούργιες εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο τόσο των θεωριών προσωπικότητας όσο και των μοντέλων ψυχοθεραπείας, ούτως ώστε οι ψυχολόγοι στους οποίους θα πάμε, να τους πούμε μια λέξη όπως τη συνεξάρτηση, να γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ή αν τους πούμε μια λέξη όπως το γονιοποίηση παιδιού, να γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι ταμπέλα να πεις «νομίζω είμαι συνεξαρτώμενη». Είναι ένας τρόπος να κατανοήσεις πώς μπορεί να λειτουργείς. Και ίσα-ίσα θέλω εδώ να πω ότι πολλοί συναδελφοί και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, αλλά και Έλληνες συναδέλφοι που ζουν στο εξωτερικό, μου στέλνουν email που λένε ότι βρίσκουν ότι τα βίντεο στο κανάλι μας είναι βοηθητικά και για τους ιδίους, αλλά και για τους θεραπευόμενους τους. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε ψυχοθεραπεία μέσα από ένα βίντεο. Ο σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να γνωστοποιήσουμε και να δώσουμε κίνητρα για ουσιαστική αλλαγή, η οποία φυσικά η ουσιαστική αλλαγή γίνεται και στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνθρωποι καλόκαρδοι, με καλές προθέσεις, που πραγματικά ενδιαφέρονται για την εξέλιξη των θεραπευόμενων τους, χαίρονται να υπάρχουν κανάλια ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία να δίνουν επιπρόσθετων υλικών που να βοηθάει στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία και να μην την αποτρέπει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε όλα μας τα βίντεο προτρέπουμε τους ανθρώπους να κάνουν ψυχοθεραπεία και χωρίς να λέμε, εγώ ούτως ή άλλως δεν βλέπω κόσμο κανονικά, και χωρίς να λέμε ελάτε σε εμάς. Εντάξει, τώρα βρήκα μια ευκαιρία μέσα από αυτό το βίντεο να το πω. Και υπάρχει στο κανάλι playlist με τίτλο «Ψυχοθεραπεία», όπου έχουμε διάφορα βίντεο που κάναμε μαζί με την Αριστονίκη, που μιλάμε για την ψυχοθεραπεία και πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο για μας θεραπευτή και πώς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει τελειώσει η ψυχοθεραπευτική σχέση κλπ. Κλπ. Έχουμε αρκετά βίντεο για αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς είναι ψυχοεκπαιδευτική όλη αυτή η προσπάθεια και μάλιστα κατά καιρούς που μιλούσαμε μαζί και σε διάφορες εκπομπές που παρουσίαζες, το έχουμε πει πολλές φορές ότι η γνώση είναι καλό να μπορεί να είναι ένα αγαθό που να αφορά όλο τον κόσμο και να μην αφορά μόνο αυτούς που είχαν την ευλογία, την τύχη και γι' αυτό είναι ευγνώμονες στο να σπουδάσουν ένα αντικείμενο που ήθελαν και που αγαπούν. Ξέρεις, Οπότε. υπήρχε παλαιότερα αυτή η σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Μιλάμε τώρα από τις αρχές της ψυχανάλυσης, όπου ο ψυχαναλυτής ήταν αυτός που τα ήξερε όλα και ο ψυχαναλυόμενος ήταν αυτός που δεν ήξερε τίποτα. Αυτό το ιατρικό μοντέλο,
του ότι ο γιατρός τα ξέρει όλα και ο ασθενής δεν ξέρει τίποτα και πάει στο γιατρό ο οποίος του επιβάλλει τι να γίνει, τι να κάνει κλπ. Αυτό ευτυχώς στη σύγχρονη εποχή της ψυχοθεραπείας, στα περισσότερα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα που υπάρχουν, οι περισσότεροι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές δεν ακολουθούν αυτή την οδό, ότι ο ψυχολόγος τα ξέρει όλα και ο θεραπευόμενος είναι ένας αδαής ο οποίος δεν μπορεί να έχει γνώμη και δεν μπορεί να διαχειριστεί πληροφορίες που θα πάρει από διάφορες πηγές. Ναι. Έχει εξελιχθεί η επιστήμη μας. Συνέχεια κάνουμε έτσι, έχουμε διάφορες προσεγγίσεις και ασκούμε και κριτική και στις προσεγγίσεις αλλά και σε όλα αυτά που βγαίνουν. Έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή που μπορούμε πια να μην υπάρχουν ιερά πράγματα που να μην τα αγγίζουμε, να μην μας επιτρέπεται να τα αγγίζουμε. Και έτσι για να επιστρέψω και στο θέμα μας, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, για ένα από τα ιερά πράγματα που υπάρχει ως κοινωνικό στερεότυπο είναι και ο μύθος της Αγίας Μητέρας. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο πατέρας, με την έννοια της πατρότητας, απουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια από τη βιβλιογραφία. Τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια επαναφοράς της πατρότητας ως συνθήκη και ως κατάσταση σε σχέση με το μεγάλωμα των παιδιών. Ωστόσο, δεν θα έλεγα επαναφοράς, της εισαγωγής της πατρότητας. Της εισαγωγής, γιατί δεν είχε να ασχοληθεί ποτέ η ψυχολογία με την πατρότητα. Ναι. Αποφάσισε να ασχοληθεί χωρίς να σημαίνει ότι ούτε και σε εκείνη την περίπτωση υπάρχουν Άγιοι. Γενικά δεν υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι στις σχέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λάθη και οποιαδήποτε και να είναι αυτή η σχέση που έχει κανείς μαζί τους, δεν είναι στο απειρόβλητο. Οπότε εδώ θα μιλήσουμε σήμερα για τις μητέρες οι οποίες κάνουν λάθη και αυτά τα λάθη μπορεί να στοιχήσουν αρκετά δύσκολα και επίπονα στις κόρες τους. Μιλάμε συγκεκριμένα και τις κόρες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν κάνουν λάθη με τα αγόρια. Απλά το θέμα μας είναι τέτοιο. Θα ασχοληθούμε με τα κορίτσια που δεν έχουν αγαπηθεί από τις μητέρες τους. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το ταμπού γύρω από τους μύθους της μητρότητας, που όλες οι μητέρες παρουσιάζονται ως στοργικές, πολύ καλές, πολύ έτσι δοτικές, και που είναι σε όλα σωστές και τα λοιπά. Ωστόσο, εάν η σχέση με τη μητέρα μας δεν είναι υγιής, δεν είναι συνδετική, δεν υπάρχει υγιής συνδεσιμότητα, τότε αυτό θα φανεί και κατά τη διάρκεια του μεγαλώματός μας, αλλά και κατ' επέκταση αργότερα. Κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, έτσι λέμε ότι το κορίτσι έχει μια πρώτη εικόνα του εαυτού της στο πρόσωπο της μητέρας της, μιλώντας πάντα και λέγοντας ότι ο ομόφυλος γονέας πάντα παίζει ρόλο, ιδιαίτερα στην ηλικία των 8 ετών και πέρα, για το ποια είσαι, σαν φίλο εννοώ, ποιος είμαστε, με ποιον θέλουμε να μοιάσουμε. Αν λοιπόν η μητέρα είναι στοργική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες, το βρέφος ενδείκνεται να αναπτύξει ασφαλή προσκόλληση, να μάθει λοιπόν ότι η μητέρα του το αγαπάει και είναι και το ίδιο αξίζει την αγάπη και την αποδοχή από τους άλλους. Αυτή δηλαδή η αίσθηση ότι είναι αξιαγάπητος κάποιος, αξίζει να του δίνουν αγάπη, αξίζει να του δίνουν προσοχή, είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στο οποίο θα χτιστεί η αίσθηση του ποιος είμαι, του ποιος είναι ο εαυτός μου, και θα του δώσει την απαραίτητη ενέργεια και τα εχέγγυα για να αναπτυχθεί ομαλά. Η κόρη όμως μιας μητέρας η οποία έχει πρόβλημα να δώσει, είτε γιατί έχει κάποιο θέμα ήδη, γιατί δεν έχει πάρει ήδη από τη δική της μητέρα και διαγενειακά πάει το θέμα, είτε γιατί έχει ενδεχομένως κάποια πάθηση, ψυχική πάθηση, ή γενικότερα γιατί κάνει διάκριση ή οποιοδήποτε λόγος μπορεί να είναι αυτός. Είναι άπειροι οι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει.
τότε μπορεί να είναι αυτή η μητέρα, αν είναι συναισθηματικά απόμακρη, συγκρατημένη, ασυνεπής, υπερβολικά αυστηρή, υπερβολικά αδιάφορη, υπερβολικά σκληρή, τότε το κορίτσι αυτό θα μάθει διαφορετικά τον κόσμο και τον εαυτό της. Θα μάθει ότι ενδεχομένως δεν αξίζει η ίδια να της δίνουν αγάπη, να δεν αξίζει την προσοχή και ίσως να φοβάται να τη ζητήσει ή να την, προσπαθεί να την εξαγοράσει. Είτε κάνοντας πολύ καλά πράγματα που για την μητέρα ενδεχομένως να θεωρούνται καλά πράγματα, όπως το να είναι πολύ δοτικό το κορίτσι, να παίρνει καλούς βαθμούς, να είναι σε όλα πρώτο, να κάνει γενικά πράγματα για να ευχαριστήσει τη μητέρα, με απότερο στόχο να αγοράσει αυτή την αγάπη που δεν παίρνει έτσι κι αλλιώς. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι δεσμοί διαμορφώνουν τα εσωτερικά μας πρότυπα, είναι οι πνευματικές αναπαραστάσεις του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος και είναι σταθερές για τη ζωή μας. Αν λοιπόν δεν το έχουμε αυτό το στοιχείο, τότε ενδέχεται να έχουμε τραύματα στη ζωή μας και ένα από τα ελλείμματα που έχει κανείς ο οποίος δεν έχει αγαπηθεί από τη μητέρα, στην προκειμένη περίπτωση είπαμε εξετάζουμε την κόρη, την σχέση μητέρας-κόρης χωρίς να σημαίνει ότι δεν συμβαίνει σε άλλου τύπου σχέσεις, είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Το άτομο δηλαδή αυτό δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν θεωρεί την άξιο να πιστεύει στον εαυτό του, δεν θεωρεί ότι είναι όμορφη, δεν θεωρεί ότι είναι έξυπνη, δεν θεωρεί ότι είναι καλή, αξιόλογη κτλ. Γιατί υπάρχει αυτή η εσωτερικευμένη μητρική φωνή που πάντα υπονομεύει όλα τα επιτεύγματα και όλα τα ταλέντα που έχει αυτό το άτομο. Επίσης είναι το άτομο το οποίο πιστεύει ότι ο κόσμος όλος το καταλαβαίνει, ότι δεν είναι άξια, ότι δεν είναι καλή και κάθε τι φωνή που ακούει ή κάθε τι γέγιο που ακούει ή κάθε οποιαδήποτε επίκριση ακούει θεωρεί ότι καλώς συμβαίνει όλο αυτό καθότι η ίδια δεν είναι αυτό που πραγματικά έπρεπε να είναι. Το δεύτερο έλλειμμα είναι αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Ότι δεν υπάρχουν θέματα εμπιστοσύνης που πηγάζουν από την αίσθηση ότι οι σχέσεις είναι αναξιόπιστες και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλων των ειδών σχέσεων, από φιλικές μέχρι αισθηματικές αλλά και προσωπικές. Η κόρη η οποία ήταν μη ασφαλής, έχει ένα μη ασφαλής δεσμό ή έναν ασφαλή δεσμό με την μητέρα της. Πώς τον είχε στον άλλο ασφικτικό. Μη ασφαλή. Και το άλλο. Αμφιθυμικό. Μη ασφαλής δεσμός, αμφιθυμικός δεσμός. Ναι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται πάντα συνεχή επιβεβαίωση. Συνέχεια πρέπει να τους λες ότι είναι καλή, ότι είναι πολύ καλά τα αυτά που κάνουν κτλ. Και υπάρχει μια έντονη επιθυμία να ανταποδίδουν αυτό που τους κάνεις. Δηλαδή, αισθάνονται ότι σου χρωστάνε επειδή τους έδωσες κάτι. Δηλαδή, νιώθουν ότι δεν αξίζουν αγάπη, δεν αξίζουν προσοχή, δεν αξίζουν δώρα. Οπότε, όταν κάποιος τους δείξει αγάπη, προσοχή και τους κάνει δώρα, νιώθουν την υποχρέωση να πρέπει να ανταποδώσουν. Ότι έχουν δώσει κάτι που δεν το αξίζω, άρα πρέπει να το δώσω πίσω. Ναι. Και ο αμφιθυμικός δεσμός είναι αυτός στον οποίο κάποιες στιγμές η μάνα είναι τρυφερή και ενθαρρυντική με το παιδί και κάποιες άλλες στιγμές είναι απόμακρη, επικρυπτική ή απορριπτική. Δηλαδή δεν υπάρχει σταθερότητα. Να ξέρει το παιδί ότι η μητέρα μου με αγαπάει, no matter what. Μπορεί να είναι στενοχωρημένη αν έχω κάνει κάποια ταξία, αλλά συνεχίζει να με αγαπάει. Mm-hmm. Μπορεί να μου πει όχι, να μου ερωθετήσει σε κάτι, αλλά συνεχίζει να με αγαπάει. Ανασφαλής δεσμός είναι αυτός στον οποίο έχεις μία μάνα που νιώθεις ότι αυτή η μάνα δεν σου προσφέρει, δεν σου παρέχει συναισθηματική ασφαλεία και δεν σε αγαπάει. Άρα μεγαλώνεις ώστε να μην αγαπάς και εσύ τον εαυτό σου και να μην εμπιστεύεσαι τους άλλους ανθρώπους και να πιστεύεις ότι άλλοι άνθρωποι σε αγαπάνε. Άρα ενδεχομένως να ελκύεσαι ερωτικά ή να ελκύεσαι σε φιλικό επίπεδο από ανθρώπους οι οποίοι δεν σε αγαπάνε. Ναι. Γιατί αυτό για σένα είναι το natural. Είναι αυτό είναι το οποίο έχει συνηθίσει. Είναι το φυσιολογικό.
Ακριβώς. Το τρίτο έλλειμμα είναι η δυσκολία στο να βάλει κανείς όρια. Πολλές λοιπόν γυναίκες που παγιδεύτηκαν μεταξύ της ανάγκης για την προσοχή της μητέρας τους και της απουσίας αυτής της προσοχής, αναφέρουν ότι συνεχώς προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους άλλους σε όλους τους τύπους σχέσεις που έχουν και είναι ανίκανες να βάλουν όρια εκεί που απαιτούνται για να έχουν υγιείς και συναισθηματικά ικανοποιητικές σχέσεις. Και δεν ξέρουν, γενικότερα θεωρούν ότι αν μπουν στον άλλον όχι θα τους απορρίψει ή δεν θα τους κάνει παρέα, οπότε δεν μπορούν να πούνε όχι και να υποστηρίξουν ενδεχομένως τον εαυτό τους σε περίπτωση που κάτι δεν μπορούν να το κάνουν. Το τέταρτο έλλειμμα είναι η δυσκολία το να εκτιμήσουν τον εαυτό τους. Μιλήσαμε πριν για την αυτοπεποίθηση, τώρα μιλάμε δηλαδή για την αυτοεκτίμηση. Η δυσκολία να εκτιμήσουν αυτό που έχουν. Έχουν μια παραμορφωμένη εικόνα εαυτού. Μπορεί να θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά εμφανίσιμοι, ότι δεν είναι αρκετά ικανοί, ότι δεν έχουν αξίες, ότι δεν κάνουν τίποτα σωστά. Αισθάνονται έκπληξη όταν πετυχαίνουν κάτι. Θεωρούν ότι είναι έτυχε και το πετύχανε. Τους χάρισε κάποιος και το πετύχανε. Οπότε έχουμε έτσι μία διαταραχή της εικόνας του εαυτού και της ικανότητάς του. Το πέμπτο έλλειμμα είναι ένα αίσθημα διάχυτο φόβου, το οποίο μας τις κάνει να φέρονται αμυντικά. Μπορεί, ας πούμε, να φοβούνται να δεσμευτούν, φοβούνται την πολύ οικειότητα, δεν μπορούν το πολύ δώσιμο των άλλων, αισθάνονται ότι οι άλλοι κάτι θέλουν να τους πάρουν όταν έρθουν κοντά τους, ακριβώς γιατί δεν το έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα, δεν είναι συνηθισμένοι στο να τους δίνουν πράγματα, οπότε ενδέχεται να έχουν ένα διάχυτο συναίσθημα φόβου, στο σχετίζεστε. Το έκτο είναι μια υπερβολική ευαισθησία. Έχουμε δηλαδή ένα άτομο το οποίο είναι ευαίσθητο σε τεράστιο βαθμό. Αντιδρά πολύ έτσι συναισθηματικά. Ανησυχεί για πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να ανησυχεί. Ή αγοράζει προβλήματα των άλλων και φόβους των άλλων. Και ταυτίζεται μαζί τους, χωρίς να βάζει πάλι όρια σε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία διάχυση συναισθήματος και υπερδιαθεσιμότητας του ατόμου αυτού. Και το κυριότερο για μένα είναι η αναπαραγωγή του δεσμού με τη μητέρα στις σχέσεις του με τους άλλους. Δηλαδή, έχουμε πει ξανά ότι επί της ουσίας, αν κανείς δεν κάνει ψυχοθεραπεία, που είναι το φυτώριο της αλλαγής, το σταμάτημα των ενοχλητικών καταστάσεων, είναι πάρα πολύ πιθανό να αναπαραχθεί διαγενειακά, δηλαδή να μεταβιβαστεί η σχέση που έχουμε με ένα άτομο, το πρώτο άτομο στην προκειμένη περίπτωση, τη μητέρα μας, σε άλλες μας σχέσεις. Μας ελκύουν δηλαδή άτομα που ομοιάζουν με την κατάσταση που εμείς έχουμε βιώσει, είναι οικείο για εμάς αυτό και μας φαίνεται ανίκιο και ανήκουστο να κάνουμε παρέα ή να έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που είναι πολύ διαφορετικοί από αυτό που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Και αυτό διαιωνίζεται και πηγαίνει από μαμά σε κόρη, από κόρη σε παιδί κτλ. Κτλ. Άρα έχουμε πει κάποια πράγματα ως έναν οδηγό αυτογνωσίας για την διαγενειακή μεταβίβαση των αρνητικών καταστάσεων που μας έχουν συμβεί στη ζωή μας σε επόμενες μας σχέσεις, αλλά και για το πόσο πολύ σημαντικό είναι να έχουμε υγιείς σχέσεις με τους γονείς μας, σε αυτή την περίπτωση με την μητέρα μας, πόσο πολύ σημαντικό είναι να γινόμαστε ενσυνείδητοι γονείς, να επιλέγουμε να γίνουμε γονείς, και να είμαστε δοσμένοι σε αυτό το ρόλο, να προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε σωστοί σε αυτό το ρόλο, προκειμένου να μην μεταλαμβαδεύσουμε δικά μας προβλήματα, δικές μας νοσηρές καταστάσεις στα παιδιά μας.
Αυτά. Πολύ μίλησα σήμερα. Όχι, μίλησες και είπες πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα πράγματα. Θέλω να πω κάτι. Νομίζω ότι οι μητέρες οι οποίες έχουν τη χειρότερη συμπεριφορά μητέρας είναι οι ναρκισίστριες μητέρες. Οι μητέρες ναρκισί. Οι μητέρες οι οποίες είναι εγωκεντρικές και οι οποίες εργαλειοποιούν τα παιδιά τους, χρησιμοποιούν τα παιδιά τους δηλαδή για την κάλυψη των ναρκισιστικών τους αναγκών και δεν σέβονται τα παιδιά τους ως ξεχωριστές οντότητες τις οποίες οφείλουν να τις φροντίσουν, οφείλουν να τους δώσουν πρωτίστως συναισθηματική ασφάλεια και υλική και οικονομική ασφάλεια, αλλά πρωτίστως συναισθηματική ασφάλεια και είναι εκείνες οι μητέρες οι οποίες αφήνουν ένα βαρύ αποτύπωμα στην καρδιά των χωρών τους. Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και σε ιστορίες που σχολιάσαμε σε βίντεο ή σε εκπομπές το θέμα της μάνας Νάρκησου, αλλά το έχουμε δει και πάρα πολλές φορές και το βλέπουμε και στο γραφείο. Εδώ, Αριστονίκη, να υπενθυμίσω τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι προετοιμάζεις μία ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με θέμα τον ναρκισισμό. Θέλεις να μας πεις λίγα περισσότερα, υπάρχουν θέσεις ακόμη? Υπάρχουν κάποιες λίγες θέσεις ακόμη, που μάλλον θα το προγραμματίσουμε για μετά το Πάσχα. Okay. Πρώτα Θεός, όλα καλά να πάνε. Όλα να πάνε. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για όλες τις μορφές του ναρκισισμού. Θα αναλύσουμε τις καταστάσεις και θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το τεράστιο ζητούμενο του ναρκισισμού, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει μπερδευτεί, επειδή είναι μία έννοια που παίζει, που είναι της μόδας, ακούγεται συχνά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να την αποκωδικοποιήσουμε και να δώσουμε έτσι παραδείγματα μέσα από την κλινική πράξη και τη βιβλιογραφία για να γίνει σαφές όλο αυτό το φάσμα. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλο το φάσμα του ναρκισισμού. Η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα έχει στόχο να εκπαιδευτούμε γύρω από το ζήτημα του ναρκισισμού, να μάθουμε τι σημαίνει ναρκισισμός, ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι ναρκισσών, ποια είναι τα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις με τέτοιους ανθρώπους. Και σίγουρα θα υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο, ειδικό μάθημα που θα έχει να κάνει με τους γονείς ναρκισσούς. Τις ναρκισιστικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Ο κόσμος που όσοι δεν έχετε ακούσει για αυτή την ομάδα, όπως είπε η Αριστονίκη, ξεκινάει μετά το Πάσχα. Θα βάλω το email της Αριστονίκης στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να τη στείλετε email, να πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος και με ποιους τρόπους να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικτυακή ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Δεν είναι η πρώτη διαδικτυακή ψυχοεκπαιδευτική ομάδα που κάνουμε, είναι η δεύτερη νομίζω αυτή. Ναι. Και τώρα τρέχει και η ψυχοθεραπευτική ομάδα για τη συνεξάρτηση. Είναι πολύ χρήσιμα θέματα αυτά που θα μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε καλύτερα και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους και τις δυναμικές της σχέσης μας, ούτως ώστε αν χρειαζόμαστε βοήθεια να τη ζητήσουμε εξειδικευμένα και εξατομικευμένα στη ψυχοθεραπεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα πούμε τη Μεγάλη Τρίτη. Φιλιά. Γεια. Yeah, yeah.